Είμαστε με τον φωτογράφο Σωτήρη Σαράφη και πρόκειται να μιλήσουμε γιατί άλλο για τη φωτογραφία καθώς και για τις διακρίσεις που είχε πρόσφατα. Πότε ξεκίνησε η σχέση σας με τη φωτογραφία? Η σχέση με τη φωτογραφία ξεκινάει από μικρή ηλικία. Από εκεί και πέρα επαγγελματικά ξεκίνησα το 2013 με τα πρώτα βήματα να γίνονται μέσω της ΦΕΜ και κάποιες εκθέσεις που κάναμε και εδώ στο νησί αλλά και στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα ασχολήθηκα με το κομμάτι του γάμου, το οποίο ήμουν κοντά σε άλλους ντόπιους συναδέλφους και παράλληλα έκανα διάφορα σεμινάρια και εδώ, αλλά και στην Αθήνα κυρίως, με Έλληνες καταξιωμένους φωτογράφους, αλλά και εκτός Ελλάδας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνεργασίες που είχατε, ποιοι άνθρωποι στάθηκαν κοντά σας? Σίγουρα ένα από τα άτομα που στάθηκαν είναι ο Νότης, ο Σαλβάρας, ο Σάκης ο Μπατζάλης, Θωμάς Μαμάκος, έχουμε αρκετή συνεργασία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την βράβευση, σε ποιο διαγωνισμό πήρατε μέρος και πού διακριθήκατε? Σαν φωτογράφοι και εμείς υπάρχουν ανά τον κόσμο διάφοροι διαγωνισμοί φωτογραφίας με θεματικές ενότητες. Εμείς κατά κύριο λόγο συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την κατηγορία γάμου, βάφτισης, πορτρέτου, τοπίου, κατά κύριο λόγο είναι αυτοί οι διαγωνισμοί. Από το 2019 που συμμετέχω ενεργά σε διαγωνισμούς και Ελλάδας αλλά και εξωτερικού, πολλές φωτογραφίες μου έχουν διακριθεί και μέσα σε αυτές και πάρα πολλές είναι μέσα στις πρώτες τρεις θέσεις και είναι μια αναγνώριση για μένα για την προσπάθεια που κάνω, αλλά και μια αναγνώριση για το νησί, για το επίπεδο που έχει στο φωτογραφικό κομμάτι. Θέλετε να μας αναφέρετε ενδεικτικά τους διαγωνισμούς αυτούς? Ένας διαγωνισμός που είναι της Ελλάδας είναι το PWS με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι κριτές είναι από όλο τον κόσμο. Ο άλλος διαγωνισμός είναι το WPE, το οποίο έχει έδρα τη Γαλλία, το Παρίσι. Ο άλλος διαγωνισμός είναι το Cosmos Award, το οποίο έχει έδρα τη Μαλαισία. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους διαγωνισμούς στον κόσμο, κυρίως από τα πρώτα ονόματα σαν κριτές που αξιολογούν τις φωτογραφίες. Και ακόμα ένας διαγωνισμός είναι το WPPI που έχει έδρα στο Las Vegas στην Αμερική. Τι αποτελεί για σένα έμπνευση? Για μένα έμπνευση είναι η κάθε στιγμή. Αυτό που θα γυρίσω και θα κοιτάξω και θα δω κάτι που θα μου τραβήξει στο μάτι. Είτε είναι αυτό ο άνθρωπος, είναι κάποιο τοπίο, κυρίως όμως λόγω της δουλειάς, στο γάμο, θέλω να βγάλω μέσα από τη φωτογραφία συναισθήματα. Εσύ έχει φωτογραφία στη ζωή σου? Αν βάλεις πρώτο οικογένεια, υγεία, αυτά νομίζω είναι το επόμενο κομμάτι στη ζωή μου, είναι η φωτογραφία. Είναι αυτό που αγαπώ δηλαδή. Ποια ήταν από τις μέχρι τώρα διακρίσεις σου η πιο σημαντική? Ήταν το 2022, πρόσφατα κιόλας, στο διαγωνισμό Cosmos Award, με έδρα τη Μαλαισία όπως είπαμε και πριν, το οποίο κέρδισα στη φωτογραφία κατηγορία λεπτομέρειες γάμου, κέρδισα το βραβείο Grand Award, το οποίο είναι το βραβείο των βραβείων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε όλο το 2022 γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί, και από αυτούς τους διαγωνισμούς συγκεντρώνονται οι πρώτες 5 βραβευμένες θέσεις, οι οποίες ξανααξιολογούνται και βγαίνει η πρώτη φωτογραφία. Οπότε στην κατηγορία γάμου, γενικά σε όλη την κατηγορία γάμου, πορτρέτου, λεπτομέρειες, γαμπρός, νύφης, πήρα την πρώτη θέση από όλες αυτές τις κατηγορίες. Οπότε στην Ελλάδα αυτό το βραβείο είναι το δεύτερο βραβείο που έρχεται σε αυτή την κατηγορία γάμου. Τι απεικονίζει η φωτογραφία που βραβεύτηκε? Η φωτογραφία που βραβεύτηκε απεικονίζει ένα ζευγάρι, συγκεκριμένα ένα αγόρι να είναι γονατισμένο και να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα, αλλά όχι αυτό που βάζει το μυαλό σας. Είναι δύο πυρούνια, τα οποία τα έχω δώσει μορφή, τα έχω τσακίσει έτσι και βγαίνουν δύο φιγούρες, η οποία είναι ασπρόμαυρη φωτογραφία, οπότε δεν φαίνεται το υλικό, το μέταλλο, απλά το καταλαβαίνεις λόγω εικόνας. Και αυτό είχε τέτοια σύνθεση που περιλάμβανε πολλούς κανόνες της φωτογραφίας, οπότε αυτό τους κριτές τους άρεσε και γι' αυτό το λόγο βραβεύτηκε η φωτογραφία.
Οπότε η φωτογραφία για μένα είναι και δημιουργία, να δημιουργήσω πράγματα από άψυχα αντικείμενα, όχι μόνο ανθρώπους.